Τα συμπτώματα του ακτόδερμου ουροπητικού είναι αρκετά συχνά στους ηλικιωμένους και από ό,τι φαίνεται η νυκτουρία είναι το τρίτο πιο ενοχλητικό σύμπτωμα. Η δε νυκτουρία στους 80ριδες φτάνει περίπου το 80%. Βέβαια, είναι μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες διαταραχής του ύπνου η νυκτουρία. Συνδυάζεται με αυξημένη ενόχληση, συμπτώματα κατάθλιψης. Οι περισσότερες φορές αφύπνιση φαίνεται ότι είναι αυτές που ενοχλούν. Δηλαδή, η μία φορά φαίνεται ότι ενοχλεί λιγότερο. Αρχίζει στα διάφορα αιτηματολόγια ποιότητα ζωής να φαίνεται ότι επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής των ασθενών όταν έχουν πάνω από μία φορά, δηλαδή δύο και πάνω. Οι βασικές αιτίες της νυκτουρίας, όπως είπαμε, είναι η νυκτερινή πολυουρία, η ελαττωμένη χωρητικότητα της κύστης ή και ολική πολυουρία. Και πάντοτε αυτά μπορούμε εύκολα να τα διαγνώσουμε αναλύοντας ένα ημερολόγιο ούρησης. Φαίνεται ότι η νυκτουρία είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για θνησιμότητα και περισσότερο σε νέους άνδρες και γυναίκες από ό,τι στους ηλικιωμένους. Ο κίνδυνος φυσικά αυξάνει όσο αυξάνει ο αριθμός των νυκτερινών επεισοδίων ούρησης. Ο πιθανός μηχανισμός συσχέτισης είναι ότι η διαταραχή του ύπνου προκαλεί μια κάποια συνοσηρότητα που αυτή οδηγεί στα υπόλοιπα προβλήματα. Ξέρουμε επίσης ότι η νυκτουρία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και θανάτου και στους άνδρες που είναι κάτω από 60 υπάρχει τάση για στεφανία νόσου σε αυτούς που έχουν νυκτουρία. Ενώ στους μεγαλύτερους, πάνω από 60, εκεί μιλάμε πλέον για θνησιμότητα. Επηρεάζεται πάρα πολύ η ποιότητα ζωής και σε μια μελέτη, σαν κύριες αιτίες της νυκτουρίας, βρέθηκε ότι ήταν 17% η ολική πολυουρία, 33% η νυκτερινή πολυουρία, ενώ προβλήματα από το κάτω ουροπητικό ήταν περίπου στο 16%. Σε μια αρκετά μεγάλη μελέτη, με πολλούς ασθενείς, η νυκτερινή πολυουρία φάνηκε ότι ήταν παρούσα στους περισσότερους ασθενείς που είχαν νυκτουρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή συνυπάρχουσας θεραπείας για την υπερπλασία του προστάτη. Η νυκτουρία ήταν εκεί. Η νυκτερινή πολυουρία, από μια άλλη μελέτη, ήταν η συχνότερη αιτία νυκτουρίας στις γυναίκες και κυρίως ήταν η συχνότερη αιτία σε αυτές που ήταν πάνω από 60 ετών. Γενικά, αυτό το άρθρο καταλήγει ότι η νυκτερινή πολυουρία πρέπει να θεωρείται η βασική αιτία της νυκτουρίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Είναι πολλές διεργασίες που προκαλούν την νυκτουρία και ανάμεσα στις διεργασίες αυτές είναι οι αλλαγές στο ουροπητικό σύστημα που γίνονται με το πέρασμα της ηλικίας, είναι η επίδραση του ύπνου στην νεφρική λειτουργία, οι αλλαγές στον ύπνο, η χρήση διαφόρων φαρμάκων. Εκείνο που πρέπει να μένει είναι ότι παρόλο που είναι τόσο συχνό πράγμα η νυκτουρία, συνήθως το πιο συχνό αίτιο της νυκτουρίας είναι η νυκτερινή πολυουρία. Σε σχέση με άλλα συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό, φάνηκε ότι η νυκτουρία είχε μια αυξημένη επίπτωση και φαίνεται ότι οι αλλαγές στον προστάτη δεν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της νυκτουρίας. Ο ύπνος, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι ένα δομικό στοιχείο της ζωής μας και είναι προαπαιτούμενο για να έχουμε καλή υγεία. Οι ενήλικες χρειάζονται γύρω σε 7-8 ώρες ύπνο, όπως ακούσαμε.
Αν δεν έχουμε καλόν ύπνο, έχει φανεί ότι υπάρχει ελαττωμένη ικανότητα προγραμματισμού, πραγματοποίησης εργασιών, δεν μπορεί κανείς να κάνει εργασίες υψηλού πνευματικού επίπεδου. Η συστηματική έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε ημερήσια υπνηλία, κατάθλιψη και πτώση της άμυνας του οργανισμού, του ανοσοποιητικού, με αποτέλεσμα αρκετές έτσι άλλες καταστάσεις, πρόκληση συνοσιρότητας. Και η συνεχής έλλειψη ύπνου φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα. Αυτά είχα να σας πω μέχρι στιγμής. Νομίζω έχουμε χρόνο για ερωτήσεις λίγο και είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο. Έχει πολλούς παράγοντες. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πλέον να έχουμε στο μυαλό μας ότι η νυκτουρία δεν είναι απλώς πάντα αποτέλεσμα έτσι, της υποκειστικής απόφραξης και μπορεί να μην έχει και καμία μα καμία σχέση, να είναι μια νυκτερινή πολυουρία που να οφείλεται σε τελείως άλλους παράγοντες και εμείς να κυνηγάμε φαντάσματα. Παρακαλώ, ναι. Νομίζω ήσασταν πρώτοι. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιες παραμέτρους, με ποιον αλγόριθμο θα μπορούσα να πω στον ασθενή ο οποίος μου έρχεται και λέει «Γιατρέ, έχω νυκτορία». Με ποιες εξετάσεις πρέπει να ξεκινήσω ή να ολοκληρώσω τον έλεγχο για να το πω ότι έχει παθολογικό πρόβλημα και να τον συμβολέψω να πάει σε παθολόγο. Το βασικό είναι καταρχάς να γίνει το ημερολόγιο ούρησης για να δει κανείς αν έχει νυκτερινή πολυουρία ή όχι. Ναι, έτσι. Αν βγάζει πάνω από Αν δεν έχει νυκτερινή πολυουρία, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να δει κανείς για την νυκτερινή πολυουρία, κάνοντας σίγουρα ηλεκτρολίτες, έτσι, αντιδιουρητική ορμόνη και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή τον θέλεις κατευθείαν στον καρδιολόγο για να ψαχτεί θα γίνει μια κλινική εξέταση να δει κανείς αν έχει ήδημα στο κάτω άκρα. Εάν είναι μια νυκτουρία η οποία δεν έχει νυκτερινή πολυουρία, πρέπει να αποκλείσουμε εμείς τα δικά μας, έτσι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να τα δικά μας με υπόλοιμα ουρμή. Αν ας πούμε έχει πόλημα, καταρχάς είναι αυτός ο δείκτης που είπαμε, μάλιστα, ο οποίος βοηθάει να δει κανείς αν αυτή η νυκτερινή ούρηση είναι αυτό που περιμένεις ή όχι. Αν βγαίνει όχι από τους δείκτες αυτούς, τότε σκέφτεται κανείς ότι υπάρχει αϊπνία στη μέση. Δηλαδή ότι υπάρχει και κάποιος άλλος παράγοντας. Άρα πρέπει να συνοηθεί κανείς με πνευμονολόγο για να δει έτσι το πρόβλημα αν συνυπάρχει κάποια κατάσταση που προκαλεί την αϊπνία ή κάποια φάρμακα. Άρα αποκλίνοντας την νυχτερινή πολυουρία ουσιαστικά. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό είναι να αποκτήσει την νυχτερινή πολυουρία. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο. Γιατί οι περισσότεροι τότε θα οφείλονται στο ουροποιητικό. Ακριβώς. Πιο πιθανό, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει σε κάποιον που έχει νυχτερινή πολυουρία να υπάρχουν και στοιχεία δικά μας. Δηλαδή πάντα θα κοιτάμε και τα δικά μας στοιχεία. Αλλά όταν υπάρχει νυχτερινή πολυουρία, προσπαθεί κανείς να βγάλει αυτό το κομμάτι. Και για να τελειώσω. Η ανταπόκριση του ασθενούς στην θεραπεία, μόνο θεραπεία ή όχι, για την νυκτορία, θεωρείτε ότι θα είναι ο δείκτης αξιόπιστος στο να πεις ότι θεραπεύω σωστά? Δηλαδή το ότι δεν έχω άλλο παθολογικό αίτημα που προκαλεί την νυκτορία. Ή δεν είναι τόσο εύκολο? Θεωρώ ότι μάλλον εξ αποκλεισμού πάει κανείς. Δηλαδή, ναι, αν ανταποκριθεί στη θεραπεία, ότι λες ότι ναι, μάλλον ήταν κάτι που μπόρεσα να αντιμετωπίσω εγώ καθαρά από το ουροποιητικό. Δεν ξέρω εσύ, Απόστολε, έχεις. Θα μιλήσει και ο Απόστολος μετά για τη θεραπεία, οπότε μάλλον εκεί. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Δύο πράγματα. Αρχικά, η παρατήρηση ότι είναι τόσο υψηλά τα ποσοστά της νυχτερινής πολυουρίας είναι εντυπωσιακό. Και μάλιστα στη μελέτη στη Δανία ήταν 55%, σε μια δεύτερη που παρουσιάστηκε 17%. Το άλλο το οποίο σκέφτομαι είναι ότι στις. Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, πάντως οι περισσότεροι και άλλες μελέτες πάνε προς το πάνω από 50%. Πάνω από 50%. Ακόμα γιατί σχεδόν ένα στα δύο υπάρχει στοιχείο νυχτερινής πολυουρίας. Το άλλο το οποίο σκέφτομαι και είδα ότι σαν αιτία, σαν πάθηση η οποία προκαλεί την αιτία της νυχτερινής πολυουρίας, δεν κατάλαβα ποιες είναι οι συχνότερες που μπορούν να προκαλούν. Σαν παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, ναι, αναφέρατε. Αλλά σαν παθήσεις,
μάλλον δεν είναι σπάνιες στο συνολικό πληθυσμό για να αποδίδουν ένα τέτοιο ποσοστό νυχτερινής πολιούρειας? Νομίζω... Και ποιες είναι οι συχνότερες? Οι συχνότερες είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, λέει, και προβλήματα από το καρδιαγγειακό. Αυτές είναι, που είναι οι πιο συχνές που προκαλούν και έπονται προβλήματα με στάση στα κάτω άκρα. Αυτά τα δύο είναι τα πιο συχνά. Αυτά τα δύο. Και μετά φυσικά μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Αλλά τα δύο πιο συχνά είναι αυτά. Εκείνο που έχει πολύ, βέβαια, σας λέω, μεγάλη σημασία είναι λίγο και η διατροφή. Έτσι, είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα. Που αυτό δεν είναι και εύκολο κανείς να το. Όσον αφορά την πρόσληψη υγρών ή καφείνης κλπ. Υγρών, καφείνης και όχι, και αν τρώει κανείς, αν ας πούμε έχει ακριβώς πρωτεΐνες πολλές, όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ίσως, αν τελειώσεις και εσύ την δική σου, και να έχουμε χρόνο, θα είναι πιο σφαιρικό